Δημοσιογραφικό εκλεκτό επιτελείο, τρεις δημοσιογράφους καταξιωμένους, ανθρώπους βγαλμένους από τη δική μας την ομάδα, από τη δική μας την ομογενειακή οικογένεια και πιστεύω ακράδαντα ότι θα μας παρουσιάσουν ολόκληρο το φάσμα των εξελισσόμενων καταστάσεων και θα μας δώσουν μια εικόνα πιο ανοιχτή και πιο πλατιά, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς θα οδηγηθούμε και πώς θα ψηφίσουμε στις κάλπες και παράλληλα στις τοποθετήσεις μας πώς και τι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σαν επιχειρήματά μας. Και προσωπικά εμένα να παρουσιάσω τον πρώτο μιλητή, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Κύριε Ανδριώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τους διοργανωτές ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους όσους βρίσκεστε εδώ πέρα. Βεβαίως, τους εξαίρετους συνάδελφους εδώ, τους εξαίρετους συνάδελφους ανάμεσα στον κόσμο και όλους έναν προς έναν. Είναι ίσως η πιο περίεργη και η πιο, αν θέλετε, ενδιαφέρουσα μάχη προεκλογική που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία καταργούν κάθε πολιτική θεωρία που υπάρχει μέσα στα βιβλία πολιτικών επιστημών, καθώς έχουμε ένα ντεμαράζ από δύο υποψηφίους, ένα ντεμαράζ χτυπημάτων κάτω από τη ζώνη, ένα ντεμαράζ κατάργησης κάθε έννοιας πολιτικής ορθότητας και βεβαίως επειδή είναι αύριο το Halloween, ίσως θα ήταν ιδανικό η εκλογική αναμέτρηση να λάβει χώρα αύριο, γιατί είναι δύο υποψήφοι οι οποίοι έχουν δύο ντουλάπες γεμάτες με σκελετούς. Το ότι γράφονται πράγματα χωρίς να ελέγχονται και είναι φοβερό ότι από την εποχή που δεν είχαμε καμία πρόσβαση στην πληροφορία και είχαμε 3 ή 5 εφημερίδες, τώρα έχουμε 3 ή 5 εφημερίδες τις οποίες απαξιώνουμε εντελώς και τα κανάλια και θεωρούμε ότι ό,τι γράφεται μέσα στο διαδίκτυο έχει δώσει αλήθεια. Τον άνθρωπο το δικό μας, τον αξιόλογο και καταξιωμένο δημοσιογράφο Αποστόλη Ζουπανιό. Όπως πολύ σωστά ο Δημήτρης Φιλιππίδης επισήμανε, εκλογές. Δεν έχει ζήσει η χώρα κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στην μεταπολεμική της ιστορία. Κάθε εκλογή έχει τα ευτράπελά της. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, τα πράγματα ξεκίνησαν από την αρχή άγρια και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο. Βεβαίως θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι άγρια και σε πολιτικό επίπεδο, όπως θα πω στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή η αγριάδα αυτή βγαίνει, γιατί, διότι έχουμε δύο υποψηφίους που αν κοιτάξετε τις αρνητικές μετρήσεις, ο ένας έχει περισσότερη αντιπάθεια από την άλλη. Προηγείται στις αντιπάθειες, αρνητικό αυτό δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα δημιουργεί ευλόγως την... Ο Ανδριώτης. Ο Ανδριώτης.